Με κοντινή πάσα για τον Τάμαρη. Ακόμα πιο μακριά για τον Ζαχίδ. Βρήκε αυτός χώρο να περάσει τον Ελουντού. Το σούτ του Ζαχίδ, κεφαλιά, γκολ από τον Ενσούε. Πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας. Σημείο το παιχνίδι. Τον τρόπο που πετάχτηκε νομίζω ότι είναι καλυμμένος. Αν το ξαναδούμε το replay, βρέθηκε στην πλάτη. Κοντά του ο Κεϊτά. Ο Γουίλερ τον απέφυγε, μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά στα δίχτυα. Εκπληκτικό και αυτό το γκολ από τον Ρωμάν. Γρήγορα, γρήγορα η ΑΕΛ βρίσκει τον τρόπο με την αλλαγή του Τουσαγκέρκες. Πάμε να το δούμε. Ο Ντόσα Τζούνιορ την παλιά αριστερά στο Γουίλερ. Η σέντρα του εξαιρετική, κεφαλιά δύσκολη από τον Ρωμάν. Γύρισε το σώμα του, έκανε το άλμα, κοιτάξτε, έσπασε τη μέση. Γουίλερ με τη μία στο μακρύ που ρίχνει μπάλα μπροστά του, είναι γρήγορος, πάει ο Μαλό κοντά του, κάνει άλλη μια προσποίηση και περνάει εξαιρετική πάσα στον Αντάμοβιτς, γκολ, εκπληκτικό η ΑΕΛ. Γουίλερ και Μακρύς, ο Μακρύς κράτησε, περίμενε κάποια κίνηση, έκανε μια προσποίηση εδώ, ίδια την κίνηση του Αντάμοβιτς και αυτός ήρθε και με ένα υποδειγματικό τρόπο, κοιτάξτε. Ενώ η Δόξα με το Σαντίκ απειλεί, θα κάνει το σουτ, γκολ! 1-0 στο 1ο λεπτό με τον Μπεράτ Σαντίκ, ο οποίος ανοίγει το σκορ στον Τόμψο Παδόπουλος, φτάνοντας στα 11 γκολ. Ξανά, πόση άνεση έχει να κινηθεί ανάμεσα σε δύο αμυντικούς που δεν κάνουν κίνηση να πάνε πάνω στην μπάλα, παρά όταν είναι πλέον πολύ αργά, θα εξαπολύσει το σουτ. Τον άφησε ο Βίκτορ να περάσει, πήγε αργά ο Ντουγκλάο, έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Δημητρίου. Και βλέπουμε τώρα τον Γκόμεθ να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο πρώτος σκόρερ της Ομόνιας φτάνει τα 4 γκολ. Σκοράρει και πάλι μετά το Τσίριο. Προηγείται με 1-0. Με την εκπληκτική αυτή εκτέλεση φάουλ από τον...